Κάποιος χριστιανός βρέθηκε κάποτε σε ένα κύκλο προτεσταντών, οι οποίοι κατηγορούσαν την Παναγία και έλεγαν ότι δεν είναι Αγία. Ο Ορθόδοξος αισθάνθηκε πολύ άσχημα, αλλά δεν ήταν πνευματικά τόσο καταρτισμένος ώστε να τους απαντήσει καταλλήλως. Προσευχήθηκε λοιπόν στο Θεό να τον βοηθήσει, έστω κάτι να πει, γιατί ο ίδιος δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Τότε σαν να άρχισε κάποιος να του μιλάει από μέσα του, ρώτησε τους Προτεστάντες, «Σε ποιο όρος έγινε η μεταμόρφωση του Χριστού?» «Στο όρος Θαβόρ», απάντησαν οι κύριοι. «Και γιατί ονομάστηκε Άγιο το όρος αυτό?» ξαναρώτησε ο Ορθόδοξος. «Γιατί πάτησε εκεί ο Χριστός», απάντησαν εκείνοι. «Και δεν είναι Αγία η Παναγία που είχε 9 μήνες το Χριστό στην κοιλιά της?» ήταν η απάντηση του Ορθόδοξου. «Αυτό είναι. Μου έχει συμβεί και εμένα. Όταν δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να πούμε σε μια περίσταση, προσευχόμενοι στο Θεό με πίστη και ταπείνωση, κάνοντας μια μικρή προσευχή μέσα μας, ο Θεός θα σου βάλει λόγια στο στόμα σου και θα μιλήσεις καταλλήλως, ακόμα και αν δεν είσαι γνώστης του αντικειμένου.